Πώς κοστολογείς τα χειροποίητά σου? Ρωτάς τους φίλους σου? Σε συμβουλεύει η μαμά σου? Πρέπει να δεις αυτό το βίντεο. Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε στο Back to Handmade. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφές σας, για τα likes, για τα σχόλιά σας, για τις κοινοποιήσεις σας. Είμαι ευγνώμων. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Στο σημερινό βίντεο θέλησα να επικοινωνήσω μαζί σας ένα θέμα κάπως δύσκολο για τους χειροτέχνες. Είναι η κοστολόγηση του χειροποίητου. Θα ήθελα να αναφέρω από τώρα πως αυτό το βίντεο αφορά τους χειροτέχνες οι οποίοι κάνουν το χόμπι τους, το αγαπάνε και λόγω της κατάστασης θέλουν να προσφέρουν ένα μικρό εξτρά εισόδημα. Δηλαδή τους ευκαιριακούς που δεν μπαίνουν στην κατηγορία της φορολογικής δήλωσης. Το λέω από τώρα γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθούμε και να υπάρχουν παρανοήσεις. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο τρόπος της σωστής κοστολόγησης, πώς θα κοστολογήσουμε σωστά το χειροποίητό μας χωρίς να το ρίξουμε σε τιμή, ρίχνοντας φυσικά και τους υπόλοιπους χειροτέχνες, να το γνωρίζετε αυτό, δεν ρίχνετε μόνο τον εαυτό σας, ρίχνετε και την υπόλοιπη κοινότητα. Αλλά ούτε και να το υπερκοστολογήσουμε και εκεί θα αδικήσουμε φυσικά τους ίδιους επαγγελματίες οι οποίοι πληρούν όλα τα φορολογικά τους και έχουν, καταλαβαίνετε, έξτρα έξοδα προς το κράτος. Λοιπόν, θα σας αναλύσω σήμερα πολύ απλά πολλές μεθόδους που υπάρχουν, γιατί η κοστολόγηση στην τύχη είναι σίγουρα λανθασμένη, όπως η κοστολόγηση και με το μάτι είναι λανθασμένη. Όχι, υπάρχουν πολύ απλές εξισώσεις, τις οποίες μπορείτε να εφαρμόσετε οτιδήποτε, με οτιδήποτε και αν καταπιάνεστε, είτε αυτό είναι πύληνα, είτε είναι πλεκτά, είτε είναι ζωγραφική, αφορά δηλαδή όλη την γκάμα των χειροποίητων. Θα μοιραστώ μαζί σας εξισώσεις, τις εξισώσεις που μπορείτε να εφαρμόσετε και να βγάλετε μία τιμή που θα πουλήσετε το χειροποίητό σας. Πέρα από τις εξισώσεις θα εξηγήσω και το τι σημαίνει το κόστος των υλικών, τι περιλαμβάνουμε στο κόστος υλικών, τι περιλαμβάνουμε στο χρόνο εργασίας και τι περιλαμβάνουμε στα γενικά έξοδα. Δηλαδή, πέρα από τις εξισώσεις θα εξηγήσουμε και το τι είναι, το τι αφορά το κάθε ένα, τι βάζουμε στην κάθε κατηγορία. Πάμε να ξεκινήσουμε! Αφού μοιραστώ μαζί σας τις εξισώσεις, θα σας πω ποια χρησιμοποιώ εγώ και ποια θεωρώ πιο σωστή. Πάμε! Στην πρώτη είναι το κόστος των υλικών συν το χρόνο εργασίας. Αυτό ορίζει την τελική τιμή του χειροποίητου. Στη δεύτερη είναι το κόστος των υλικών επί 3. Αυτές οι δύο είναι και οι πιο απλές. Στην τρίτη είναι το κόστος των υλικών, ο χρόνος εργασίας συν τα έξοδα. Στην τέταρτη και τελευταία, εδώ υπάρχει κάτι επιπλέον, είναι το κόστος των υλικών, η εργασία μας, τα έξοδα συν ένα ποσοστό κέρδους το οποίο θα ορίσει ο καθένας. Λοιπόν, αυτές είναι οι μέθοδοι και τώρα θα πούμε τι είναι το καθένα, τι βάζουμε στα υλικά μας, ποιο είναι το κόστος των υλικών. Όλοι οι χειροτέχνες αντιμετωπίζουμε την δυσκολία σε αυτό το κομμάτι, γιατί σε ένα έργο μας δεν χρησιμοποιούμε πάντα όλα τα υλικά, όλη την ποσότητα, έτσι ώστε να πούμε ότι αυτό κόστιζε τόσο. Πρέπει να σημειώνουμε τα πάντα, από την αρχή, κάθε λεπτομέρεια, τη χρησιμοποίησαμε, χάντρες, κουμπιά, όλα. Χρειάζεται να γίνει και η λεπτομερή εργασία, με διαιρέσεις φυσικά, πόσο κόστιζαν όλο μαζί ή το καθένα ξεχωριστά. Εκεί πάνε όλα τα υλικά. Το μέταλλο, ό,τι και αν φτιάχνετε, εκεί είναι το κόστος των υλικών. Ορίζεται από όλα και όχι το κεντρικό, δηλαδή μόνο αυτό που χρησιμοποιήσατε περισσότερο. Εκεί θα συμπεριληφθούν τα πάντα. Πάμε τώρα στο χρόνο εργασίας. Στο χρόνο εργασίας υπάρχει μια παρερμηνία και θα ήθελα να γίνει ο σωστός ορισμός. Πώς είναι η κοστολόγηση, δηλαδή κοστολογούμε το χρόνο εργασίας. Τι ορίζουμε όμως ως χρόνο εργασίας?
ο χρόνος εργασίας δεν είναι μόνο ο χρόνος που κατασκευάσαμε το προϊόν μας. Ο χρόνος εργασίας συμπεριλαμβάνει το σχεδιασμό αυτού, το δείγμα, φυσικά την κατασκευή του, τη συσκευασία, το χρόνο συσκευασίας, καθώς και το χρόνο μετακίνησής μας προς τα ιτά ή προς τη μεταφορική μέχρι να φτάσει στο πελάτη. Όλο αυτό είναι ο χρόνος εργασίας. Θα πρέπει να το αξιολογούμε όλο σωστά και να τα σημειώνουμε, γιατί είναι κρίμα να ορίζουμε μόνο το χρόνο κατασκευής. Είναι όλο αυτό στην εργασία. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα έξοδα. Τα έξοδα αφορούν αν έχετε το προϊόν σας σε κάποια πλατφόρμα, στο διαδίκτυο, στο Etsy. Αναφέρω το Etsy γιατί είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα, η οποία μας ανοίγει σε μια τεράστια αγορά και έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή, εάν θα μπείτε στη διαδικασία να γίνει μια όμορφη φωτογράφηση και τα ανεβάσετε, θεωρώ ότι το Etsy είναι πιο δημοφιλής. Λοιπόν, στο Etsy σε κάθε πώληση κρατάει ένα ποσοστό. Θα πρέπει να συνυπολογιστεί και αυτό στα έξοδα. Εάν γενικότερα πέρα από το ποσοστό επί της πώλησης, η κάθε σελίδα κοστολογεί και υπάρχει το κόστος φιλοξενίας. Θα το συνυπολογιστεί και αυτό στα έξοδα. Σε αυτή την κατηγορία, να ξέρετε, μπαίνει και το ΦΠΑ κανονικά σε όσους φορολογούνται. Σε αυτή την κατηγορία των γενικών εξόδων μπαίνει και το ΦΠΑ. Τώρα, στην επόμενη, το ποσοστό κέρδους. Εδώ είναι ο κάθε καλλιτέχνης τι ποσοστό κέρδους θέλει να ορίσει μέσα σε αυτό το χειροποίητο που έχει φτιάξει. Εκεί θα πει ένα ποσοστό. Αυτό τώρα δεν θα σας το πω εγώ ποιο θα είναι, θα το σκεφτείτε μόνοι σας. Αυτές είναι οι εξισώσεις που εσύ μπορείς να βάλεις στις δικές σου παραμέτρους και να ορίσεις εύκολα την τιμή του χειροποίητου σου. Εγώ χρησιμοποιώ την τρίτη από αυτές και με εξυπηρετεί πάρα πολύ. Ποια μέθοδο χρησιμοποιούσες πριν από αυτό το βίντεο? Θα ήθελα πολύ να το μάθω, άφησέ μου σχόλιο από κάτω. Ακόμα κι αν συμβουλευόσουν τη μαμά σου, γράψτε μου και αυτό, θα ήθελα πολύ να το μάθω. Σε επηρέασε αυτό το βίντεο, σε βοήθησε, θα σκεφτείς καλύτερα την κοστολόγηση? Άφησε, μοιράσου το και αυτό μαζί μου, θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω και θα χαρώ ιδιαίτερα. Δημιούργησα αυτό το βίντεο για αυτό ακριβώς το λόγο, γιατί υπάρχει αυτό το ομιχλώδες τοπίο στο θέμα της κοστολόγησης στον ελλαδικό χώρο, οπότε είπα ας το μοιραστώ μαζί. Αυτές τις ανησυχίες τις είχα και εγώ στην αρχή, μέχρι να βρω το μπούσουλά μου. Όλοι έχουμε περάσει από αυτό το στάδιο, έχουμε υποτιμήσει αυτό που φτιάχνουμε. Πιστεύω να βρεθεί χρήσιμο. Το ερέθισμα σε αυτό το βίντεο μου το έδωσε η Μαρία Σβορώνου, η οποία αυτή την περίοδο μοιράζει ένα δωρεάν οδηγό που ουσιαστικά περικλεί τη μέθοδο της Ashley Μαρτινό, που είναι η πρώτη σε μεθόδη που αναφέρω στο βίντεο. Και μπορείτε να στείλετε μήνυμα να σας στείλει τον οδηγό δωρεάν. Θα αφήσω στην περιγραφή όλα τα σχετικά που μπορείτε να τα βρείτε. Τι άλλο να πω? Να πω καλές πωλήσεις! Καλές πωλήσεις! Ευημερία σε όλους! Χαρά! Ό,τι καλύτερο! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι το επόμενο, πολλά φιλιά! Thank you.